Καλησπέρα σας αγαπητοί αδελφοί. Θα συνεχίσουμε και απόψε τη μελέτη μας από το Λόγο του Θεού και ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους πλούσια. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μπορούμε να απολαύσουμε τα θαυμάσια πράγματα του Θεού. Θα συνεχίσουμε απόψε από την Επιστολή προς Εβραίους, το ΙΓΑΜΑ κεφάλαιο, η 13, από το χωρίο 7, το δεύτερο μέρος του εδαφίου. Και διαβάζω από το 7 χωρίο. «Ενθυμίσαι τους προεστώτας σας, ήτινες ελάλησαν προς εσάς τον λόγο. Θυμίστε την πίστη, έχοντες προφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός χθες και σήμερα και εις τους αιώνας. Μη πλανάστε με διδαχάς ποικίλας και ξένας, διότι καλόν είναι με τη χάρη να στερεώνεται η καρδία, ουχή με βρώματα εις τα οποία όσοι περιπάτησαν δεν ωφελήθησαν». Μέχρι εκεί. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό και ας του ζητήσουμε απόψε την ευλογία Του, ούτως ώστε οι καρδιές μας να οικοδομηθούν, ο λόγος Του να ορθοτομηθεί και ο Κύριος να δοξαστεί απόψε τη μελέτη μας. Είχαμε πει την προηγουμένη Τετάρτη ότι ο τρόπος μας να είναι αφιλάργυρος. Και θέλω να επαναλάβω, η λέξη αφιλάργυρος προέρχεται από το στερητικό αλφα και από το αργύριο, που σημαίνει να μην είμαστε φίλοι του αργυρίου. Και μας έμαθε εκεί ο Λόγος του Θεού πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε και με ποιο τρόπο με τη χάρη του Θεού θα νικήσουμε. Διότι η έλξη από αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και λέει στο εδάφιο το 6, «Θαρούντες να λέγομαι, ο Κύριος βοηθός μου». Να θαρούμε. Με άλλα λόγια, να βλέπουμε με εμπιστοσύνη στον Χριστό. Και τώρα ο Απόστολος προχωρεί σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο και μεγάλο. Και αυτό το θέμα, αγαπητοί, εδώ ο Απόστολος λέγει «ενθυμίστε τους προεστώτες σας». Ήτινες, όπως λέγει στο εδάφιο, ελάλησαν προς εσάς το Λόγο του Θεού. Και είχαμε πει ότι πρέπει να θυμόμαστε όχι απλώς από συναισθηματικό λόγο, αλλά να θυμόμαστε όλους εκείνους οι οποίοι χείριξαν σε μας το Λόγο του Θεού. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάει ο Απόστολος που έφεραν το Ευαγγέλιο στους Εβραίους, όπως έγινε στην Πεντηκοστή από τον Πέτρο και από τους άλλους Αποστόλους και συνέχεια από όλους τους εργάτες οι οποίοι κήρυξαν το Λόγο του Θεού
για να μάθουν οι άνθρωποι τα μεγαλεία και τα δοξασμένα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αγαπητοί, κοντά σε εκείνο θα πρέπει να προσέξουμε εδώ το τελευταίο μέρος του εδαφίου, ότι τι πρέπει να εθιμούμαστε, το οποίο δεν σχολιάσαμε καθόλου την περασμένη φορά. Να εθιμούμαστε, αγαπητοί, όπως λέει ο Απόστολος, το πολίτευμα έχουνα μιμούμεθα την πίστη, έχοντες προφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτούν. Να θυμόμαστε το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Έδωσαν την καρδιά τους στον Χριστό. Εμπιστεύτηκαν απόλυτα τον Χριστό. Και ήρθε η ευλογημένη μέρα της Πεντηκοστής. Και ήρθε το ευλογημένο αποτέλεσμα, το Ευαγγέλιο του Χριστού, να τρέχει και να κηρύτεται σε όλο τον κόσμο. Αυτά, αγαπητοί, δεν ήσαν τυχαία. Ο Κύριος εμπιστεύτηκε τους Αποστόλους, διότι εκείνοι εμπιστεύτηκαν τον Κύριο και παρέδωσαν τον εαυτό τους σε εκείνον. Και θέλω να φέρω ένα παράδειγμα για να δείξω τι σημαίνει εμπιστεύομαι στον Κύριο και τι είναι το αποτέλεσμα του πολιτεύματος το οποίο έρχεται. Δύο ανθρώπους θέλω να παρουσιάσω από το Λόγο του Θεού. Το βασιλιά Σαούλ και το βασιλιά Δαβίδ. Βασιλιά Σαούλ, ο Θεός τον διάλεξε και ξέρουμε όλη την ιστορία όπως την περιγράφει στο βιβλίο του Σαμουήλ ο Λόγος του Θεού, και του δώσε και το πνεύμα ούτως ώστε να προφητεύει. Αγαπητοί, ο Θεός ήταν μαζί του. Το μυστικό ήταν να μένει συνέχεια κάτω από τον Θεό. Και βλέπουμε, αγαπητοί, ότι ήρθε μια στιγμή που ο άνθρωπος αυτός ανυπάκουσε στον Θεό. Πήγε να κάνει κάτι το οποίο δεν ήταν δοσμένο από τον Θεό στη φυλή του Βενιαμίν, από την οποία προήρχε το ο Σαούλ, αλλά στη φυλή του Λεβί. Και έτσι, αγαπητοί, επειδή ο Σαμουήλ καθυστερούσε να έρθει, αυτός έκανε την απόφαση και πήρε την πρωτοβουλία να κάνει τη θυσία. Και αγαπητοί, αυτό ήταν το αποτέλεσμα, να δυσαρεστήσει τον Θεό. Ο Θεός, αγαπητοί, κατόπιν τον έστειλε να κάνει μια δουλειά για λογαριασμό του εναντίον ανθρώπων οι οποίοι ήσαν εχθροί του Ισραήλ. Και πήγε. Την έκανε τη δουλειά. Αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού
τα καλύτερα πρόβατα, τα καλύτερα από όλα, τα κράτησε. Και όταν συναντήθηκε με τον Σαμουήλ, του είπε, ο λαός τα λυπήθηκε για να τα κάνει θυσία στον Κύριο. Και ακούμε τον Σαμουήλ να του λέγει ότι ο Θεός αρέσκεται στην υπακοή περισσότερο από τη θυσία. Και έτσι τι έγινε, διασχίστηκε η βασιλεία του από εκείνη την ώρα. Ο Θεός τον έβγαλε από το πρόγραμμά του. Το αποτέλεσμα του πολιτεύματος του ήτανε ύστερα να μην έχει σχέσεις με τον Θεό, να φύγει το Πνεύμα το Άγιο, να μπει μέσα του δαιμόνιο και να έχει όλες αυτές τις εξελίξεις που βλέπουμε στο Λόγο του Θεού. Αγαπητοί, είναι μεγάλο πράγμα το πολίτευμα. Και ερχόμαστε στον Δαβίδ, ο Δαβίδ ο δούλος του Θεού, ήτανε και αυτός άνθρωπος, έκανε και αυτός λάθη, ήτανε και αυτός με αδυναμίες. Αλλά αγαπητοί, όλο ένα έμενε κατά την ομπρέλα της χάριτος και του ελέους του Θεού να παίρνει οδηγία από τον Θεό. Κι έτσι κάθε φορά να ρωτάει τον Θεό να πάω, να πας και πήγαινε. Να πάω εκεί, να μην πας και δεν πήγαινε. Κύριε, αυτούς τους οποίους ευεργέτησα θα με παραδώσουν στο Σαούλ. Και του λέω, Κύριε, θα σε παραδώσουν. Φύγε από το φρούριο. Και έφευγε. Όλο ένα ήταν έτοιμος να ακούει τον Θεό. Και το αποτέλεσμα ήταν να πει ο Θεός, ευρήκα τον Δαβίδ, τον άνθρωπο κατά την καρδία μου. Αγαπητοί, το αποτέλεσμα φανερώνει εκείνους οι οποίοι εργάστηκαν για τον Θεό, οι οποίοι υπηρέτησαν την Εκκλησία του Χριστού και εφάνηκε στη ζωή τους η ευλογία του Θεού. Και εδώ αυτό λέει, να θυμούμαστε εκείνους οι οποίοι μας έφεραν το Ευαγγέλιο και να βλέπουμε το αποτέλεσμα που ήρθε. Για το αποτέλεσμα δεν ήρθε από τον άνθρωπο. Το αποτέλεσμα ήρθε από τον Θεό, ο οποίος έδωσε τις ευλογίες του και έφερε τα μεγαλεία του στη ζωή της Εκκλησίας. Αν είμαστε όλοι εμείς μέσα στο σχέδιο του Θεού, είμαστε γιατί για τον Χριστό. Και εκείνο που μας είπε το είδαμε στη ζωή του και το αποτέλεσμα ήταν να μπούμε μέσα στη θαυμάσια οικογένεια του Θεού. Κατά συνέπεια προχωρούμε. Και εκείνο είναι ασφάλεια μεγάλη, αγαπητή. Και λέγει ο Απόστολος εδώ, στο εδάφιο 8, ο Ιησούς Χριστός είναι ο αυτός χθες και σήμερα και εις τους αιώνας. Και λέει πρέπει να βλέπουμε στο αποτέλεσμα αυτών
γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνας. Τι θέλει να πει εδώ ο Απόστολος στους χριστιανούς? Τι θέλει να πει εδώ σε μας? Ο Χριστός είναι ο αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνας. Μας παρουσιάζει το σωτήρα μας, το μεσίτη μας, εκείνον που θα έρθει να μας πάρει για να είμαστε μαζί του στους αιώνας των αιώνων, ότι είναι αμετάβλητος. Εκείνα που μας είπε όταν ήταν εδώ και μας κάλεσε να μένουμε πιστοί σε εκείνον, τα κρατάει σήμερα. Δεν αλλάζει πως αλλάζουμε εμείς. Είναι ο ίδιος. Είπε να αγαπάμε και μένει εκεί. Είπε να τον ακολουθούμε και μένει εκεί. Είπε όλα αυτά τα πράγματα που αναφέρει στο Λόγο του Θεού και μένει εκεί. Συνέπεια σε μας που απέχουμε σχεδόν 2000 χρόνια από τότε που εκείνος μας είπε όλες αυτές τις δοξασμένες αλήθειες, και πολλά χρόνια από τότε που άρχισε να παρουσιάζεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και να καλάει καλοί τους ανθρώπους σε μια υπακοή σε εκείνον, είναι ακόμα ο ίδιος. Δεν προσθέτει στο Λόγο του καινούργιες εντολές. Δεν αφαιρεί από το Λόγο του εντολές. Είναι ο αυτός χθες και μένει ο αυτός σήμερα και θα μείνει ο αυτός και στο μέλλον. Κατά συνέπεια, αγαπητοί, υπάρχει ένα επιχείρημα στον κόσμο. Η εποχή μας άλλαξε, τα δεδομένα της εποχής μας αλλάξανε, η κουλτούρα μας άλλαξε, κατά συνέπεια πρέπει να κάνουμε κάτι για να προσαρμοστούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αγαπητοί, εδώ μας λέγει πρέπει να βλέπουμε, πρέπει να θυμόμαστε, πρέπει να υπακούμε σε εκείνον που είναι αμετάβλητος και αιώνιος. Και αυτός, αγαπητοί, εκφράζεται και μας παρουσιάζει το δικό του χαρακτήρα μέσα στον Άγιο Λόγο του. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να γελιόμαστε. Αλλάξανε τα πράγματα, θα αλλάξουμε κι εμείς. Ο χριστιανός, αγαπητοί, δεν είναι σαν το χαμολέοντα, που σ' όποιο περιβάλλον βρεθεί, παίρνει και το χρώμα του. Ο χριστιανός ανήκει στον Χριστό και σε εκείνον πρέπει να βλέπει. Και το πολίτευμα του αποτελέσματος είναι εκείνο το οποίο μας φανερώνει τι θα γίνει στο μέλλον που έρχεται. Και το αποτέλεσμα ήτανε, τον πήρανε, τον δικάσανε, τον σταυρώσανε, πέθανε. Και όλα εκείνα ήσανε στην εξουσία του ανθρώπου και αρχίζει η καινούργια εποχή. Εκείνος ανέστη. Εκείνος ανελήφθη. Εκείνος εκάθισε στα δεξιά του Πατέρα να είναι μεσή της Νέας Διαθήκης. Εκείνος
αφού δοξάστηκε, έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μένει με θυμών και το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του και το οποίο τον δοξάζει. Αγαπητοί, ο Κύριος μας δεν αλλάζει και μας καλεί ο Λόγος του Θεού να βλέπουμε στο πολίτευμα και στο αποτέλεσμα της πίστεως εκείνων που εργάστηκαν αυτό το μεγάλο έργο σωτηρίας. Πώς μπορούσε να φανταστεί ο άνθρωπος, ένας αγράμματος άνθρωπος όπως ο Πέτρος, αδύνατοι άνθρωποι όπως ήσαν οι μαθητές, θα γινόσανε πνευματικά λιοντάρια ύστερα από την Ανάσταση του Χριστού και την έλευση του Πνεύματος του Αγίου, και το Ευαγγέλιο του Χριστού θα πήγαινε σε όλο τον κόσμο και έτσι όλος ο κόσμος να γνωρίσει και να γκρεμιστεί η ιδωλολατρία και όλες οι θρησκείες, διότι ο Κύριος μας και οι εργάτες του, ημέρα ο Κύριος μας είναι ο αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνας, οι δε εργάτες του αποβλέπουν συνέχεια σε εκείνον. Αλλιώς δεν έχουν καμία δύναμη και καμία ευλογία στη ζωή τους. Και εδώ συνεχίζει ο Απόστολος και λέγει, είναι ίδιος όπως το λέγει χθες και σήμερα και στους αιώνας. Σήμερα περιμένει από μας την ίδια διαγωγή, την ίδια τακτική, την ίδια παρακολούθηση σε εκείνους οι οποίοι μας έφεραν το Ευαγγέλιο. Συναργήσαν οι Απόστολοι, συνέχεια οι άλλοι άνθρωποι του Θεού μέχρι τις μέρες μας. Στους αιώνας, τι έχει να μας πει? Αγαπητοί, έχει να πει ότι ο Χριστός στη μεγάλη κρίση που θα έρθει θα κρίνει τον κόσμο κατά το Ευαγγέλιο του. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Να πει, δίκιο είχαν οι καημένοι άνθρωποι. Τόσες καταστάσεις ήρθανε, τόσες αιρέσεις φύσηξαν, τόσες επιστημονικές θεωρίες γεννήθηκαν, τους σκότισαν το μυαλό. Ακούμε εκεί στην τελευταία κρίση, όταν γίνεται στο Λευκό Θρόνο, ακούμε την ερώτηση, είναι γραμμένο το όνομά του στο και από εκεί εξαρτάται όλη η πορεία και η ζωή του ανθρώπου στο μέλλον μακριά από τον Θεό. Αγαπητοί, εδώ πέρα έχουμε μια τρομερή αλήθεια. Σήμερα διδάσκουν οι διάφοροι εκκλησίες ότι να είσαι καλός άνθρωπος, να κάνεις καλά έργα, να κάνεις αγαπηρίες, ώστε ο Θεός να εντυπωσιαστεί. Εκείνος λέει, είπε ένα πράγμα, αληθώς, αληθώς σας λέω, ο ακούων το λόγο μου έχει ζωή αιώνια και εις κρίση δεν έρχεται. Μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή και στο Λευκό Θρόνο κρατάει την ίδια αποκάλυψη, την ίδια διαβεβαίωση. Είναι γραμμένο το όνομά του στο βιβλίο της ζωής.
θα κοιτάξει τα έργα μας. Αλλά αυτά θα τα κάνει στο βήμα του Χριστού. Όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να αποδώσει σε μας πόσο πιστοί και αφιερωμένοι ήμασταν σε εκείνον κατά την επίγεια διακονία μας και ζωή μας. Και συνεχίζει εδώ ο Λόγος του Θεού στο 9 χωρίο. Μη πλανάστε. Μη πλανάστε. Αγαπητοί, ο εχθρός της ψυχής μας μας έχει πει ο Λόγος του Θεού είναι πλάνος. Το μόνο το οποίο θέλει να κάνει να πλανήσει τον άνθρωπο. Και βάζει λίγο ψέμα μέσα στην αλήθεια. Ο Θεός είπε στην Εύα, μη φάτε στον Αδάμ, συγγνώμη, μη φάτε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ο εχθρός, ο πλάνος, είπε στην Εύα, αλήθεια σας είπε ο Θεός, να μη φάτε από παντός δέντρο του παραδείσου. Αγαπητοί, αυτός βάζει λίγο ψέμα μέσα στην αλήθεια. Και αυτό, ο Λόγος του Θεού και η Αποκάλυψη του Θεού και οι Άγιοι άνθρωποι που μας έγραψαν το Λόγο του Θεού το ξέρανε. Και ο Απόστολος Παύλος όταν κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου τους είπε ότι εγώ ξέρω ότι μετά την αναχώρησή μου θα σηκωθούν λύκοι βαρύς για να κατασπράξουν το ποίμιο και θα φέρουν αιρέσεις πολλές για χάρη ωφελίας. Και όλες αυτές οι αιρέσεις, όλες αυτές οι καινούργιες διδασκαλίες είναι βασισμένες στην αλήθεια με λίγο ψέμα ανθρώπινο μέσα. Και δεν έχουν άλλο σκοπό. Ο σκοπός είναι να βγάλουν τον άνθρωπο από το να βλέπει στον Χριστόν, από το να απολαμβάνει απόλυτα στη ζωή του τον Χριστόν. Και έτσι, αγαπητοί, να τον γελάσουν. Εμείς πρέπει να στηριζόμαστε σε εκείνον. Διότι όπως μας λέει εδώ και προειδοποιεί μη πλανάστε με διδαχάς, ποικίλας και ξένας. Μη πλανάστε με διδαχάς, ποικίλας και ξένες. Εδώ παρουσιάζει πολλές διδασκαλίες και γεννιόνται τα ερωτήματα ποιος έχει το δίκιο. Αγαπητοί, ο Θεός δεν μας κάλεσε για να μπούμε σε εκείνα που δεν έγραψε, σε εκείνα που δεν είπε και να τα πούμε εμείς. Όταν τελείωσαν οι άνθρωποι του Θεού, τους οποίους κάλεσε να γράψουν το Λόγο Του και να μας τον παραδώσουν, έκλεισε η Καινή Διαθήκη. Και τώρα όλο ένα βρίσκονται και καινούργια πράγματα, καινούργιες διδασκαλίες. Όπως παραδείγματος, στο τελευταίο καιρό έχει παρουσιαστεί η διδασκαλία του Ευαγγελίου της επιτυχίας. Το Ευαγγέλιο που φέρνει επιτυχία στον άνθρωπο. Επιτυχία σε όλους τους τομείς. Είναι αλήθεια ότι το Ευαγγέλιο φέρνει επιτυχία. Αλλά φέρνει επιτυχία στα πνευματικά πράγματα. Στις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό.
στην τοποθέτηση του πιστού στην αιωνιότητα. Και εδώ για τον κόσμο λέγει ο δρόμος. Είναι στενός και τεθλιμμένος. Η πύλη είναι στενή. Για να μπαίνουν άνθρωποι που έχουν πολλά πράγματα και έχουν χοντρίνει πολύ, όχι στο φυσικό, στη φυσική τους κατάσταση, αλλά στο εγώ. Αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού έχει αλήθειες και έρχεται και μπαίνει λίγο ψέμα. Θέλω να έχω πολλά λεφτά. Θέλω να έχω καλή υγεία. Θέλω να έχω ευημέρεια στην οικογένειά μου. Θέλω να είμαι δεκεκριμένος στον κόσμο. Θέλω να τα καταφέρω καλά. Αλλά, αγαπητοί, αυτά δεν έχουν καμία αξία με την αιωνιότητα. Στην κόλαση θα πάει εκείνος που διακρίθηκε πολύ, όπως πέσε ο πρόεδρος μιας χώρας. Στην κόλαση θα πάει και ένας άνθρωπος που κοιμάται στο πεζοδρόμιο. Ο Θεός, αγαπητοί, την επιτυχία δεν την κρίνει εκεί. Αλλά όταν φτάσει στο βήμα του Χριστού και πάρει το στεφάνια που ο Λόγος του Θεού λέγει, εκεί πλέον είναι η επιτυχία. Εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, τρέχω με ένα σκοπό για το βραβείο της κλήσεως της εν Χριστώ Ιησού, το οποίο δεν είμαι δώσει ο Κύριος εκείνη την ημέρα. Μεγάλο πράγμα. Ας έχει δώσει ο Θεός, αγαπητοί, γιατί εκείνος είναι ίδιος στους αιώνας και λέει να μην πλανόμεθα με διδαχάς ξένας και ποικίλας. Με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί, θα συνεχίσουμε την άλλη φορά από αυτό το εδάφιο, από το 9, που λέει μη πλανάστε με διδαχάς ποικίλας, και θα πούμε μερικά πράγματα ακόμα. Ο Κύριος, αγαπητοί, να μας ευλογήσει, να μας σκεπάσει με τη χάρη Του και να αυξήσει την ευλογία στην καρδιά μας. Λάτε να προσευχηθούμε τώρα. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού για τη χάρη Σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για το έλεος που έδειξες για μας στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας περιμένει ένδοξο μέλλον στην παρουσία Σου. Ευλόγησε το λόγο Σου απόψε στην καρδιά μας. Και δώσε, Κύριε, όλες αυτές οι αλήθειες να είναι αλήθειες ζωντανές και ευλογημένες για να δοξάζεται και να μεγαλύνεται το όνομα το δικό Σου. Παραδεινόμαστε σε Σέναν, γιατί ερχόμαστε μπροστά Σου στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Σωτήρου Σιμών. Αμήν. Αγαπητοί, θα συνεχίσουμε απόψε όπως πάντοτε την προσευχή μας και θα φέρουμε τα αιτήματα της Εκκλησίας. Να θυμόμαστε ότι όπως φαίνεται τα πράγματα δεν θα είναι όλα έτοιμα μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου για να αρχίσουμε πλέον όλες τις συνάξεις μας στην αίθουσα και να ακούνε εκείνοι που θέλουν να ακούνε το Λόγο του Θεού. Καληνύχτα σας και ο Κύριος να είναι μαζί μας.